Ωραία. Τώρα που πήραμε και μια εικόνα για το τι πρόκειται να μας συμβεί καιρικά τουλάχιστον, πάμε να δούμε τι έχει γίνει με τους ελεύθερους επαγγελματίες. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Μπάμπη Λεκάκη, που είναι ο πρόεδρος της ΟΕΒΕΝΗ. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να μας εξηγήσει τι ακριβώς έχει συμβεί και γιατί από σήμερα, 1η του Μάρτη, κύριε Λεκάκη, καλησπέρα, δεν έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη περίπου πόσοι, 700, 600 χιλιάδες άνθρωποι, πόσοι. Καλησπέρα κυρία Καριωτάκη, καλησπέρα κύριε Σαββίδη. Καλησπέρα. Βεβαίως, μαζί με το ασυμβοληθούντα μέλη υπολογίζεται περίπου γύρω σε 700.000. 400.000 είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αυτοαπασχολούμενοι και οι αγρότες που μένουν εκτός ασφαλιστικής κάλυψης από σήμερα. Τεράστιος ο αριθμός, κύριε Λεκάκη. Τώρα, αυτό τι σημαίνει, ότι δεν μπορούν, ας πούμε, για παράδειγμα, να πάνε σε ένα νοσοκομείο ή δεν μπορούν να πάνε σε έναν ιδιώτη γιατρό? Τι σημαίνει ακριβώς? Δεν μπορούν να πάνε σε ένα ιδιώτικο γιατρό και δεν μπορούν να πάρουν και τα φάρμακά τους από τα φαρμακεία με την έκταση την οποία χρειάζεται από όταν είναι κανονικά ασφαλισμένοι. Mm-hmm. Για οποιοδήποτε θέμα υγείας χρειάζεται και δεν έχουν τα χρήματα να πληρώσουν για να πάνε στον ιδιώτικο γιατρό, θα πρέπει να πάνε στο δημόσιο σύστημα υγείας, δηλαδή στα νοσοκομεία, και από εκεί να εξεταστούν από τους γιατρούς και οι γιατροί του νοσοκομείου να του κάψουν τα φάρμακα και να προμηθευτούν, εάν δεν έχουν να πληρώσουν τα φάρμακα, από το νοσοκομείο. Μια ταλαιπωρία λοιπόν, ένας κύκλος ταλαιπωρίας για τόσους χιλιάδες κόσμο. Γιατί τώρα συμβαίνει αυτό, κύριε Λεκάκη? Είναι λόγω Το πρόβλημα, κύριε Σαββίδη, είναι διπλό. Αυτή τη στιγμή ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι το δημόσιο σύστημα υγείας και στο νησί μας αλλά και στη χώρα γενικά πάσχει. Υπάρχουν τεράστια προβλήματα στα νοσοκομεία και πρέπει να καταλάβει και η πολιτεία ότι εάν αυτοί οι άνθρωποι αποταθούν στο δημόσιο σύστημα υγείας, η δική μου άποψη είναι ότι αν έχουμε μια έξαρση, μια μεγάλη ίωση το επόμενο διάστημα, δυστυχώς το δημόσιο σύστημα υγείας θα καταρρεύσει. Ναι. Τώρα, γιατί ακριβώς έχει συμβεί? Έχουν χρέη, δεν μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους, δεν θέλουν να ρυθμίσουν τα χρέη τους? Πρόκειται για κακοπληρωτές, αυτό που λέμε κάθε φορά, που δεν θέλουν να πληρώσουν? Τι ακριβώς έχει συμβεί? Όχι, βέβαια, δεν συζητάμε για κακοπληρωτές. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι κάποιος συνάδελφος επαγγελματίας θα αφήσει απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές σε σχεμένα και να βάλει σε κίνδυνο και αυτόν και την οικογένειά του, δηλαδή τα παιδιά του, ας πούμε, και τη σύζυγό του, ό,τι έχει, ας πούμε, από πίσω του, έτσι ώστε να τους αφήσει εκτεθειμένους στα προβλήματα υγείας που ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν αρκετά το τελευταίο διάστημα. Δυστυχώς, λόγω της οικονομικής κρίσης είναι επιτοπίστων το μεγαλύτερο φαινόμενο και από εκεί έχει συνεχιστεί το πρόβλημα. Mm-hmm. Και η πανδημία βέβαια συνετέλεσε για να επιβαρυνθεί περισσότερο το σύστημα όλο. Οι περισσότεροι συνάδελφοι επαγγελματίες χρωστούν από τα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Τα χρήματα είναι πάρα πολλά, δεν μπόρεσαν να ρυθμίσουν με την ευνοϊκή ρύθμιση η οποία έχει δοθεί επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, η οποία έχει κούρεμα πρόσθετου δωρεών και προσαυξήσεων, έτσι ώστε να μπορέσουν να αποπληρώσουν, γιατί τα χρήματα ήταν πολλά. Uh-huh. Ξέρετε ότι για να ενταχθεί σε μια ρύθμιση θα πρέπει να πληρώνει και τη ρύθμιση και τις τρέχουσες φορές. Δυστυχώς ήρθε η πανδημία και αυτό και εκεί χάθηκαν πάρα πολλές ρυθμίσεις. Μάλλον χάθηκαν αρκετοί συνάδελφοι, έχασαν τη ρύθμιση την ευνοϊκή που είχαν κάνει, με αποτέλεσμα να έχουν γυρίσει το προηγούμενο καθεστώς και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μια ευνοϊκή ρύθμιση για να μπορέσει να γίνει. Υπάρχει η πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων. Και αυτό δεν νομίζω ότι μπορεί να καλύψει τη μεγάλη πλειοψηφία που, από ό,τι γνωρίζω από τα στοιχεία, περίπου γύρω στις 200.000 χρωστάνε πάνω από 15.000 ευρώ. Μάλιστα. Κύριε Λεκάκη, να σας ρωτήσουμε κάτι, να επιστρέψουμε λίγο σε κάτι που είπατε. Για τα παιδιά τώρα των ελεύθερων επαγγελματιών που μένουν χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, υπάρχει κάποια ειδική μέρημνα από πλευράς πολιτείας? Βεβαίως. Τις προηγούμενες ημέρες η κυρία Υπουργός, η κυρία Μιχαηλίδου, ανακοίνωσε ότι με νομοθετική παρέμβαση τα ανήλικα παιδιά, και μόνο τα ανήλικα για να το ξεκαθαρίσουμε, θα μπορούν να λαμβάνουν κανονικά ιατροφαρμακευτική περίθαλψη χωρίς να χρειάζεται να προσφεύγουν στο δημόσιο σύστημα υγείας. Μάλιστα. Τώρα, πού έχουν φτάσει περίπου τα χρέη, κύριε Λεκάκη, αυτή τη στιγμή? Δηλαδή, στο ΚΕΑΟ, για παράδειγμα, πόσα περίπου χρήματα χρωστάμε? Και είναι αυξανόμενο, υπάρχει, μιας και είπατε, έχουμε βγει από την οικονομική κρίση, υποτίθεται, είναι αυξανόμενα αυτά τα χρέη ή έχουν σταθεροποιηθεί? Όχι, βεβαίως και αυξάνονται. Τα χρέη σήμερα στα ασφαλιστικά ταμεία ξεπερνούν τα 47 δισεκατομμύρια. Πρέπει να γνωρίζουμε βέβαια ότι τα 47 δισεκατομμύρια αυτά που οφείλονται από τους επαγγελματίες, το 30% είναι από τα πρόσθετα τέλη και τις προσαυξήσεις οι οποίες επιβάλλονται από την πλευρά της πολιτείας.
Είναι αυξανόμενο το ποσοστό. Πρέπει να ξέρουμε ότι πριν από περίπου 2 χρόνια ήταν 37 δισεκατομμύρια. Αλλά άρα περίπου γύρω στα 5 δισεκατομμύρια προσθέτονται κάθε χρόνο πληξιπρόθεσμα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Τώρα, κύριε Λεκάκη, το πρόβλημα, όπως το καταλαβαίνουμε και με τους αριθμούς που λέμε όλη αυτή την ώρα, είναι κρυχτικό. Λύση είναι προφανώς να δοθεί μια νέα γενναία ρύθμιση, ένα γενναίο κούρεμα. Ναι. Αυτό έχετε ζητήσει και εσείς. Υπάρχει κάποια ανταπόκριση από πλευράς κράτους? Υπάρχουν διάφορες συζητήσεις. Το πρώτο και το κύριο που έχουμε ζητήσει εμείς είναι να υπάρχει διαχωρισμός του συνταξιοδοτικού με τη υγειονομική περιγράψη, έτσι ώστε οι συνάδελφοι αυτοί, οι επαγγελματίες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή μένουν ανασφάλιστοι, να μπορούν να πληρώνουν την υγειονομική τους περίθαλψη και να συνεχίσουν να απολαμβάνουν την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη. Και το επόμενο είναι ότι ζητάμε να εκνέω μια καινούργια ρύθμιση στο στυλ αυτό που υπήρχε των 120 δόσεων που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, μια τέτοια καινούργια ρύθμιση με κούρεμα των πρόσθετων τελών και των προσαυξήσεων, για να μπορέσει κάποιος να ρυθμίσει τα χρέη του και να τα αποπληρώσει, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να ακολουθήσει την όλη διαδικασία. Γιατί τα χρήματα είναι πάρα πολλά. Βέβαια, υπάρχουν και συνάδελφοι επαγγελματίες, οι οποίοι χρωστούν 1 και 2 χιλιάρικα. Αυτά ρυθμίζονται πολύ πιο εύκολα, αλλά και πάλι ακόμα και αυτά τα ποσά βλέπουμε ότι αδυνατούν να τα μπορέσουν να τα ρυθμίσουν για να μην έχουν προβλήματα. Είπατε τώρα η μόνη ρύθμιση που μπορεί να γίνει είναι στις 24 δόσεις. Ναι, σήμερα αυτό που υπάρχει είναι 24 δόσεις και κατ' εξαίρεση υπάρχει για κάποιες άλλες οφειλές 48. Άστε. Και μιας και σας έχουμε μαζί μας, δεν μπορούμε να μην ρωτήσουμε, το 2024 πώς βρίσκει τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους βιοτέχνες εδώ στο Ηράκλειο? Με αυξήσει τις εισφορές, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι, αυξήσει τα τέλη και τέλος πάντων. Σε γενικότερες γραμμές έχουμε αυξήσεις από παντού, όποιος αδυνατεί να πάρει τουλάχιστον από την πλευρά της πολιτείας, είτε είναι τοπική αυτοδιοίκηση, είτε είναι κεντρική κυβέρνηση, όποτε δεν υπάρχουν χρήματα, βλέπουμε παντού αυξήσεις. Δεν το επιβαρυνόμαστε μόνο εμείς, τα επιβαρύνονται και τα νοικοκυριά, για να εισπράξουν τα χρήματα αυτά και να μπορέσει να λειτουργήσει τουλάχιστον το δημόσιο σύστημα έτσι όπως λειτουργεί στη χώρα μας. Uh-huh. Το 2024, παρότι ξεκίνησε με πολύ καλούς ιονούς, δυστυχώς το τελευταίο 1,5 μήνα περίπου βλέπουμε μια στασιμότητα στην αγορά γενικότερα. Ευελπιστούμε ότι αυτό είναι παροδικό και λόγω του ότι είμαστε αναμονή της νέας τουριστικής σεζόν, ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε καλύτερα μηνύματα από την αγορά και το πώς κινείται. Βέβαια, πάντως, αυτό το διάστημα υπάρχει μια γενικότερα μια στασιμότητα. Υπάρχει, είναι ο κόσμος, έχει κάποια στάση ακτήρη, κάποια στάση αναμονής. Φταίει, ας πούμε, ο πόλεμος κάτω στο Ισραήλ και στη Λωρίδα της Γάζας? Όχι, δεν νομίζω ότι φταίνουν αυτά. Απλά νομίζω ότι επειδή λόγω των εορτών και λόγω του καλού κλίματος που υπήρχε και ίσως μας έχει μείνει και κατάλοιπα από τα χρόνια της πανδημίας, ο κόσμος στις γιορτές μέσα βγήκε, διασκέδασε, πήγε διακοπές. Και τώρα έχει επιστρέψει στην έδρα του, προετοιμάζεται για τη νέα τουριστική σεζόν και υπάρχει έτσι μια γενικά μια στάση αναμονής. Μάλιστα, νομίζω όμως ότι το επόμενο αυτό θα ανακάμψει. Τα μηνύματα που έρχονται είναι ότι θα έχουμε μια καλή τουριστική σεζόν. Uh-huh. Οπότε ευελπιστούμε ότι όλη η αγορά θα κινηθεί σε καλά επίπεδα, τουλάχιστον σε επίπεδο Κρήτης. Και βεβαίως, κύριε Λεκάκη, τουλάχιστον από πλευράς του κατασκευαστικού κλάδου, της οικοδομής, έρχονται κάποια αισιόδοξα μηνύματα, τουλάχιστον για μια μερίδα ελευθερών επαγγελματιών, έτσι? Βεβαίως. Για ένα μεγάλο κομμάτι ελευθερών επαγγελματιών, πρέπει να ξέρουμε ότι στην ανοικοδόμηση πάνω από 100 επαγγέλματα εμπλέκονται στην διαδικασία της ανοικοδόμησης στη χώρα μας. Mm-hmm. Άρα έχουμε ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο αυτή τη στιγμή δουλεύει αρκετά καλά. Τέλεια. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λεκάκη. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε εσάς.